δόξον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ηθιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπύρης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και παρεμφύμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πάτηρ Αρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σφυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματούργων, των Αγίων και ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατορων Γιωάκιμ και Άνης, του Αγίου, των Αγίων Τερεντίου Νεολίνης και των Επτατέκνων αυτών μαρτύρων, Στεφάνου του Σαδαΐτου, Ευνίκης μάρτυρος και Διομίδου Σωσίου του Κυπρίου, όν και τη μνήμεν επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Ηγετεύομεν σε μόνε πολέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον, 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 Παναγίου και αγαθού και το ποιο σου πνεύματι νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως αστέρες ηλίου φωτοειδής και ρεντίου υπέρδες ιερή σαφώς συνανατέλουση και την κτήσιν αυγάτωση ανδρικών αγώνων γενναίης πισεύμαση πολυθέειας όντως τη νύχτας και δάσαντες ους εν ευφροσύνη μακαρίσομεν πίστη, ποσώντας θεράποντας του Θεού και βοήσου. Ανθρωφόροι πανεύθυνοι, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφθεση το ρίσαστε, και σιωτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ναόν φωτοειδή, Πνεύματος του Αγίου, τελέσας την ψυχή, Παναήγινε πάντα. Ένδον έσκες αφράστος τον Βασιλέα Χριστόν και Κύριε, έβρες πλούτων θαυμάτων και κόσμων εμείς πάρει και άρθρων, διό κινδύνων πάντας και φθοράς συντήρη τους ημούντας, κρίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παρθένε Μαριά των Αγγέλων ειδός, οράεις ματερπνών και ηγενών ο κόσμος, δίδου της σε ημνούσιν αμαρτημάτων πάντων συγχώρησιν. Η λαθή της εις δούλης, ότι πάθης αγνή η δήτρωσης απεγνωσμένων όντως ισχυρών προσφύγιων ανθρώπων. Έτι και την ειρή του Κυρίου δαϊθόμεν, αντιλαβούμεν της Παναγίας αχράντου υπερβολημένης. Παναγία Θεοτόκες ζώσον ημάς. Και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
ως ότι ήρθε στήλμα από του τάφου, ως Θεός ανέστησε εκ των θεσμών του γηγενείς και πειρασά του συνέτριψε και ο Δεσπότης ανέστη τρίμερο. Και ο Δεσπότης ανέστη τρίμερο. Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον Ζωδότη τρίμερον εκ τάφου και πειρασ του θανάτου σήμερον συνθάσαντα τη δυνάμη δι' αυτού τον Άδην τε νεκρώσαντα και το κέντρο του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συντίευα ελευθερώσαντα, υμνήσομεν πάντες ήλιενείς, ευχαρίστως, βόντες, ένων, έκτενος, αυτό, γάρος μόνος πραδεός, Θεός και Δεσπότης ανέστη τρίμερο. Ανέστη Σαρβίνου, Ιέρακος, Θεοδούλου, Φωκά, Βίλη και Ευνίκης. Τι αυτή μέρα, νήμητος ο Πατρός ημών Στεφάνου, του Σαββαϊδού, του και Επισκόπου και Νομέτου. Τι αυτή μέρα, νήμη των Αγίων Μαρτύρων Τερεντίου, Αφρικανού, Μαξίμου, Πομπίου και Τέρων, Τριάγοντα Εξ. Τι αυτή μέρα, νήμητος ο Πατρός ημών Φιμιλιανού, Επισκόπου και Σαρίας, και το Θείον ως Σοφιστού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας Ήτινες Καθήλων Παύλων το Σαμοσατέα. Δι' αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Βεφρονίας Θυγατρός Ηρακλείου Βασιλέως και του Αγίου Ρωμάρτυρος Κυριακού του Φανερώσαντος των Τίμιων Σταυρών επί της Βασιλείας Κωνσταντίνου του Μεγάλου και Ελένης της Αυτού Μητρός. Δι' αυτή μέρα η μύτη του Αγίου Κυριακού Άννα λαμβάσει φλεχθήσα και ξεστήσα εντελειώθη. Μύμητος ο Πατρός ημών Αθανασίου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως του Εντοάθου ασκήσεων. Και σ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημώς Ουρ και λάτρες
Oh.
σκυπτάτον το πνεύμα τη λαμπάδου κούμενος, πανηγύριζε τότε αήλων νοών φύσης γερέρουσα τα ιερά θαυμάσια της Θεομήτωρος και φωάτο κέρι αμακάριστε Θεοτόκε αγνή και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίσιμον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονέσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πανείς και άρτον έδειξε και
πλήθος της μεγάλος φήμης αυτού, τον σώσαυρο Χριστέ σωτήρ, οδήγησον ημάς επί την αλήθεια σου και ρίσε ημάς των παγίδων του έκρου. Ο Αναστάς εκ των νεκρών αναστησόν ημάς, πεσόντας τη αμαρτία, εκτείνας την χείρα σου, φιλάνθρωπε Κύριε, την πρεσβεία των Αγίων σου. Μου
Jesus.
κατεφύγων διδαξών με του πίντο θέλημά σου ότι ζει ο Θεός μου ότι παρασύμει η ζωή ενώ των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε, Άγιο οίκο τούτο και τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβο Θεού εισιών των εν αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε,
Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ το Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός το κλήρο και το λαό, του Κυρίου δεηθούμε. Πάσης αρχής και εξωσίας εν το κράτη ημών και το φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ιεράς βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής ταύτης, της εν ίσω ταύτης πάσης μονής πολεός χώρας και των πίστη οίκων των εν αυτές, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ πλεών των οδηπορούντων, νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνο και ανάγκης, του Κυρίου δεηθούμε. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω, Δέσποινης ημών Θεοτόκο και Άη Πάρθενο Μαρίας, με τα πάντων των Άγιων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει η πασαδόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα τιμή. Νύν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Του αναγγέλην το πρωί το ελαιός σου και την αλήθειαν σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκές την αδικία εν αυτό. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Άη Πάρθενο Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, με πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το
Θεό παραθώμεθα. Αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλαλάξομεν το Θεό το Σωτήρι ημών. Το
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
πίστην βοήθειαν ημών των πιστός καυγαζόντωση τα κοινωνής πρεσβεία και σπεύσον εις ηγεσία η προστατεύουσα παρή.
Δώσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Προς Γάλατας επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα. Αδελφοί, ειδώτες ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξ έργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού και ημίς εις Χριστόν Ιησούν εμπιστεύσαμεν, ειν αδικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξ έργων νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Είδε ζητούντε δικαιωθήν εν Χριστώ ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Ήγαρ ακατέλησα τα αυτά πάλιν οικοδομώ, παραβάτηνε μ' αυτόν συνίστημη. Εγώ καρδία νόμου νόμου απέθανον, είναι Θεός ζήσω, Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέ τι εγώ, ζει δεν εμή Χριστός, ο δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζώτη του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντος με. Και παραδόντος σε αυτόν υπέρ εμού, προσήλθε του Ιησού όνομα Ιαΐρος και αυτός άρχον της συναγωγής υπήρχε και πεσόν παρά τους πόδας του Ιησού παρηχάλη αυτόν εισήλθεν εις τον οίκον αυτόν ότι τη θυγάτηρ μονογενής είναι αυτόν ως ετών 12 και αυτή απέθνησκεν. Εν δε το υπάγειν αυτόν, η όκλησιν έπνεγον αυτόν και γίνει ούσα εν ρίση αίματος από ετών 12 ή της εις γιατρός προς αναλώσασα όλων των βίων
ο κις κις εν υποδενός θεραπευθύνε, προσελθούσα όπισθεν ύψα το του κρασπέδο του ηματίου αυτού και παρά χρήμα εστήρησης του αίματος αυτής. Και είπεν ο Ιησούς της ο αψαμενός μου, αρνωμένον δε πάντων, είπεν ο Πέτρος και μετ' αυτού, επιστάτα, η όχλη συνέχως είσαι, και αποθλίβωσε και λέγεις, της ο αψαμενός μου. Ο δε Ιησούς είπεν, ύψα το μωτής, εγώ γαρέκνον δύναμην εξελθούσα απ' εμού. Ιδούσα δε η γηνή, ότι ουκ έλαθε, τρέμουσα ήλθε, και προσπίσουσα αυτό, δεν αιτίαν ύψα το αυτό. Απήγγελεν αυτό ενώπιον παντός του λαού, και όσοι όθη παραχρήμα. Ο δε είπεν αυτοί, θάρση θύγατερ, η πίστη σώσε σοκέσε, πορεύω εις ειρήνη. Έτι αυτού λαλούντος, έρχεται της παρά του αρχισυναγωγού, λέγον αυτό, ότι τέθνη καίν η θυγάτηρ σου, μη σκύλε των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς, ακούσας απεκρίθη αυτό λέγον, μη φοβούν, μόνο πίστευε και σωθήσετε. Εισελθόν δε εις την οικίαν, ο καθήκεν εισελθήν οδένα, ημί Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, και τον πατέραν της παιδός και την μητέραν. Έκλαιον δε πάντες και κόπτον το αυτήν. Ο δε είπε, μη κλαίτε, ουκ απέθανεν, αλλά καθεύδει. Και κατεγέλων αυτού, ειδώντες ότι απέθανεν, αυτός δε εκβαλών έξω πάντας, και κρατήσας της χειρός αυτής, εφώνησε λέγον, υπές εγύρου. Και επέστρεψεν το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα και διέταξεν αυτή δοθεί είναι φαγή και εξέστησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παρήγγελεν αυτοίς εις μη δεν είπειν το γεγονός.
πάντα αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
το μεταπίσιος ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπερτουριστήνε ημάς ο κοπάσης θρύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλαγα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Συμφέροντα τε ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Ανώδυνα και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπύρης ημών Θεοτόκε και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκυρία του ηθυρμών του μονογενού σου Υιού με Θου ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Με το πνεύμα τη σου. Αγαπήσομεν αλλήλου. Ομολογήσομε. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Τριάδα ομοσίον Παντοκράτορα, ποιήν την ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν,
τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προβάθων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Συγχαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος αυτοσών. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Σύ εκ του μειόντος εις το ίνεϊ μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκαπές τους πάντα ποιών, Υιός ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεσι. Και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου το Αγίο, υπερ πάντων, ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευλογεσιών, των εσημάδη γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και με τη λειτουργία στάφτου. Είναι εκ το χειρών ημών δέξεσαι κατεξίωσες, και έτσι παρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μοιριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια απτερωτάν. Τον επινίκαιον ύμνον άγοντα, βοώντα και κραγώντα και λέγοντα. Oh.
υπέρ ημών κλωμένων εις άφεση αμαρτιών. Yeah.
του Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Νικηφόρου, ον χάρις της Αγίας σου Εκκλησίας, εν ειρήνη ίσον εν τιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της η αληθεία. Νικηφόρου του Πανιεροτάτη και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιαωτάτης Μητροπόλεως Κύχου και Προέδρου Τηλυρίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Πολλά τα έτη. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και βασών. Και ελέησος. Και ημίν εν στόματι και μια καρδία δοξάδι και ανημνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Και σε τελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέ το προσκομισθέντον και αγιασθέντον τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις ο Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην εδώ διάς πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμινι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία και κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ελέγχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίνη πόση. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπειτε, επί τους υποκεκλικότας είδασε αυτόν κεφαλάς, ουγαρέκνες αρκή και αίμα, τελάσει το φοβερό Θεό. Σίουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξ ομάλησον, κατ' την εκάσπη διαχρία, της πλέους εισύμπλευσον, της οδηπορούς συνόδευσον, του νοσούν τα σίασε, ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
χαριτή και ηχτηρημής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγείο και αγαθό και το ποιο σου πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρονοδόξης της Βασιλείας σου και ερθέης του αγιάσαι ημάς, ο άνω των πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν ο αυράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίς ο αχράν του σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμον παντή το λαό. Πρόσχομαι τ' Άγια της Αγίας σήμερα την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και η Εκκλησία μας με ευχαριστήρια εορτή τιμά την Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτό, η οποία πάντοτε σε όλες τις δύσκολες στιγμές σε προσωπικό, κοινωνικό, εθνικό επίπεδο η Παναγία θεωρείται η προστάτηδα όλων των ανθρώπων, όλου του κόσμου. Πρόκειται για το πρόσωπο που τιμάται όσο κανείς άλλος μετά από τον Υιόν και Θεόν της τον Ιησού Χριστό. Σήμερα ο Άμβωνας θα κάνει 4 θεολογικά σχόλια που ανταποκρίνονται στη μεγάλη αυτή Παναγία Θεοτόκο Μητέρα, η οποία αποτελεί το πρότυπο για την κάθε μητέρα, την κάθε γυναίκα, αλλά και για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος στις δύσκολες στιγμές έχει ταυτίσει την λύτρωση του πόνου από το όνομα της Παναγίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πρώτη Εύα είναι αυτή η οποία παρήκουσε των εντολών του Θεού και η ίδια αποφάσισε με την ελεύθερη βούλησή της να ανατρέψει την φυσιολογική πορεία προς την αγιότητα του ανθρωπίνου γένους. Η Δευτέρα Εύα, η Παναγία Θεοτόκος, γεννιέται από τον Ιωακήμ και την Άννα. Και με αυτή τη θεομητορική γιορτή της όλοι συνειδητοποιούμε ότι με την ταπείνωση και την υπακοή της ανοίγει ξανά το δρόμο του παραδείσου για όλους τους πιστούς ανθρώπους οι οποίοι ελεύθερα προσκαλούνται να μιμηθούν την Παναγία, να επικαλεστούν την δύναμη της δεήσεώς της προς τον Υιόν και Θεόν Ιησούν Χριστόν.
η γέννηση της Θεοτόκου χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη. Εμείνησε χαράν μεγάλην, διότι η κατάρα της Εύας καταργείται και διότι ανοίγει ο δρόμος της λύτρωσης και της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Η Παναγία γίνεται η κλίμακα, η σκάλα, διείς κατέβει ο Θεός, και η Παναγία γίνεται η γέφυρα, η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Και κατά ένα μυστηριώδη τρόπο οικονομεί ο Θεός τα πράγματα για την εισαγωγή της Πανάγνου Μαρίας στα εισόδια της στον ναό. Έναν ναό ο οποίος ήταν το προανάκρουσμα του ναού του Σωτήρος Χριστού. Ενός ναού που με την είσοδο της Παναγίας στα Άγια των Αγίων μετατρέπεται σε νέο ναό, όχι θυσίας μόσχων και τράγων, αλλά σε ναό πνευματικό, όπου ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον ίδιο του Θεού εν πνεύματι και αληθεία. Ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Τριαδικό Θεό και μέσα στον ναό αγιάζεται, μεταμορφώνεται, βιώνει το γεγονός της κοινότητας της χριστιανικής και μέσα σε αυτόν τον ναό αγιάζεται, διδάσκεται και οδηγείται στην θέωση. Αλλά η Παναγία υπερβαίνει και τον νόμο της Διαθήκης. Τον υπερβαίνει εκπληρώνοντάς τον, πραγματοποιώντας τον. Ο Θεός έδωσε την υπόσχεση στην Παλαιά Διαθήκη για την αποστολή του Μεσσία Χριστού, του Σωτήρα του κόσμου. Και αυτή που πραγματώνει αυτή την υπόσχεση είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Είναι το μέσον που θα χρησιμοποιήσει, γι' αυτό και την διατηρεί άμμομη μέσα στον ναό του Θεού, εξαγιάζοντάς την για να φτάσει την ημέρα του Ευαγγελισμού, όπου ο χαιρετισμός του Αγίου θα της τονίσει ότι πράγματι το πρωτοευαγγέλιο, όπου εκεί υποσχέθηκε ο Θεός τους πεπτοκότες ότι θα στείλει εκείνον ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως, με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου επιβεβαιώνει αυτό το συγκλονιστικό γεγονός της σωτηρίας, ότι η Παναγία θα είναι εκείνη η οποία θα φέρει τα σπλάχνα της τον σωτήρα του κόσμου. Γι' αυτό και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει. Το πρωτοευαγγέλιο είναι ο πρώτος σταθμός στην ιστορία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, όπου ανατρέπεται η πτώση με την προοπτική της λύτρωσης. Και ο Ευαγγελισμός είναι η επιβεβαίωση και η πραγμάτωση της υπόσχεσης του Θεού ότι θα έρθει εκείνος ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Έτσι λοιπόν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου δημιουργεί παρήγορα αισθήματα, ανοίγει άλλη προοπτική στην ιστορία της ανθρωπότητας και δίνει αυτή την προοπτική της λύτρωσης και της σωτηρίας. Και τέλος, ένας τέταρτος σταθμός είναι η κοίμησή της. Εκεί φαίνεται ότι υφίσταται το νόμο της φύσεως, όμως συγχρόνως υπερβαίνει αυτό το γεγονός του θανάτου και γίνεται έτσι χορηγός και πρότυπο της λύτρωσης
από τον Υιόν και Θεόν της. Γι' αυτό η Παναγία καταξιώνεται μέσα στη λατρευτική σύναξη της Εκκλησίας. Είναι η υψηλωτέρα των ουρανών και καθαρωτέρα λαμπιδώνων ηλιακών. Η Παναγία λοιπόν είναι αυτή που εκφράζει την ταπείνωση και την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αυτό προκαλεί, αυτό προτείνει και σε όλους εμάς. Την ταπείνωση και την υπακοή στο θέλημα του Θεού, ώστε να μπορεί να πραγματώνεται το καλόν θέλημα του κάθε ανθρώπου και να πραγματώνεται κάθε δίκαιον αίτημα των ανθρώπων. Γι' αυτό μέσα από τούτη την εικόνα μας δίδει το γεγονός της εθνικής επετείου που γιορτάζουν οι Πανέλληνες σήμερα, προβάλλουν την Παναγία, την υπέρμαχο στρατηγό, ως την προστάτηδα των αγωνιστών, οι οποίοι δεν αγωνίζονται για επεκτατικούς λόγους, δεν αγωνίζονται για συμφεροντολογικούς λόγους. Αγωνίζονται για την ελευθερία τους, αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη, αγωνίζονται για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να έχει ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό η υπέρμαχος στρατηγό γίνεται προστάτης αυτών των αγώνων του έθνους των Πανελλήνων. Γι' αυτό το λόγο και όλοι εμείς στην Κύπρο προσδοκούμε σε αυτή τη λυτρωτική παρέμβαση της υπερμάχου στρατηγού. Όχι μέσα από πολέμους αιματηρούς, αδικίας, επεκτατισμών, αλλά για ένα δίκαιο αγώνα αυτού του λαού, ο οποίος εκδιώχθηκε από τις εστίες του, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε με 250.000 πρόσφυγες, με χιλιάδες αγνοούμενους, με παιδιά τα οποία δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν τον πατέρα τους. Και αυτό το δίκαιο λοιπόν όλος ο κυπριακός λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να το εναποθέσει στα χέρια της υπεραγίας Θεοτόκου, τη σκέπη της οποίας επικαλούμαστε όλοι να βρίσκεται ο κάθε ένας χωριστά για τα δικά του προβλήματα και όλοι μαζί για τη λύτρωση αυτού του τόπου, ο οποίος στα βόρεια σπλάχνα του έχει μία αγιότητα και έναν πολιτισμό. Από τον Απόστολον Ανδρέα τον κατεχόμενο ως τον προστάτη Άγιό μας τον Απόστολο Βαρνάβα και από τον Χρυσοσότηρο μέχρι το άλλο άκρο της μόρφου και της κατεχόμενης. Σήμερα λοιπόν, κάτω από τη σκέπη της μεγαλόχαρης Παναγιάς του Κύκου, εναποθέτουμε λοιπόν την ελπίδα και ζητούμε την σκέπη της, την παρηγοριά και την προστασία αυτού του τόπου από τον αφανισμό, ο οποίος προκλήθηκε με επεκτατισμό και αδικία. Και πιστεύω, εάν συνειδητοποιήσουμε αυτή την προτροπή της Εκκλησίας, να υποτάξουμε, να παρακαλέσουμε, να θέσουμε τον λαόν υπό την σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου, η εμπειρία της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι αυτό που στα ιστορικά του δεδομένα μας πείθει ότι υπάρχει έλογη προσδοκία ελπίδας και λύτρωσης και αυτού του πονεμένου λαού. Αμήν. Αλληλούια.
αγάπης προσέλθεθε. Yeah.
το στόμα ημών ενέσεως σου, Κύριε, όπως υμνίζομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς, μετασχύν των Αγίων μυστηρίων σου, στήριξον ημάς εν το σωαγιασμό, όλη την ημέρα μελετάν την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθή με τα λαβόντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωπιών πρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξιώς ευχαριστήσουμε τον Κυρίο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Κύριε, ελέησον. Την ημέρα πάσαν τελείαν, Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμηνι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με την ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε, και αγιάζον τους επισήπεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός το φώτον, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν με τα πνευμάτων δικαίωτε τελειωμένων, τα ψυχαστον δούλα σου σώτεραν άπαυσον, φυλάτων να φτάσει στην μακαρία ζωή την παρασύ φυλάτρωπε. Η συγκατάβαση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Θεός ημών ο καταβάσης άδει και τα σωδήν αλήσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Και νύχαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η Θεώνας φόρος χύσασα, πρέσβευε του ελεηθεί, και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέραν απαύσιος των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Παναγιώτας, Μάμας, Αθηνάς, Χαραλάμπους, Χρήστου, Φίβου, Κύπρου, Νιώβης, Νικολάου, Χρυσάνθου, Ζιζίμου, Ελένης, Ελένης, Μαρίτσας, Νικοκλής, Χρήστου, Ιωάννου, Χρήστου, Δέσποινας, Κυριάκου, Κωνσταντίνου, Ελένης, Ιωάννου, Θεοκλής, Ιωάννου, Εμμανουήλ, Αθανασίου, Ελένης, Ελένης, Νίκου, Βασιλικής, Ανδρέου, Αύθου, Ανδρέου, Παναγιώτου, Χαραλάμπου, Δασούλας, Μαρίας, Χαραλάμπους, Ιωάννου, Λουκά, Ιωάννας, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάμπλη μέλμα, εκουσιόν και ακούσιόν, όπως Κυρίως ο Θεός τάξει τα στιχάς αυτών εν τα ειδικοί αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφηση των εαυτών αμαρτιών, παρά Χριστό του αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε,
θυμάτων και πάσης σαρκός, ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωήν τον κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε ανάπαυσον τα ψυχάς του και κοιημένον δούλο σου, Παναγιώτας, Μάμα, Αθηνάς, Καραλάμπους, Χρήστου, Φίβου, Κύπρου, Νιώβη, Νικολάου, Χρυσάνθου, Ζησίμου, Ελένης, Ελένης, Μαρίτσας, Νικοκλή, Χρήστου, Ιωάννου, Χρήστου, Δέσποινας, Κυριάκου, Κωνσταντίνου, Ελένης, Ιωάννου, Θεόκλη, Ιωάννου, Εμμανουήτ, Αθανασίου, Ελένης, Ελένης, Νικολάου, Βασιλικής, Ανδρέου, Άθου, Ανδρέου, Παναγιώτου, Χαραλάμπους, Τασούλας, Μαρίας, Χαραλάμπους, Ιωάννου, Λουκά και Ιωάννας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτόν βραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος ως ζήσεται και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνο ως εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιημένων δούλων σου, Παναγιώτας, Μάμα, Αθηνάς, Καραλάμπους, Χρήστου, Φίβου, Κύπρου, Νιώβη, Νικολάου, Χρυσάνθου, Ζησίμου, Ελένης, Ελένης, Μαρίτσας, Νικοκλή, Χρήστου Ιωάννου, Χρήστου Δέσποινας, Κυριάκου Κωνσταντίνου, Ελένης Ιωάννου Θεόκλη, Ιωάννου Εμμανουήλ Αθανασίου, Ελένης Ελένη Νικολάου Βασιλικής, Ανδρέου Άθου, Ανδρέου Παναγιώτου Χαραλάμπους, Τασούλας Μαρίας Χαραλάμπους, Ιωάννου Λουκά και Ιωάννας Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, εσύ τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και αή με τελευταία. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και αή με και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, γραφή του Προδρόμου και ο Απτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατρών ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Λειτουργία επιταλέσαμεν, του Άγιου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λαΐμον Θεός. Θεός, ε, Κύριος, ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και ερχάμονη ταύτη και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνος. Αιωνία.
Αγία η μνήμη των μακαρίων και η δημοκτητών της Αγίας και εράνμονης ταύτης και πάντων των Ορθόδοξων. Η Αγία Τριάς διαφυλάξουν περαιτέρω ευλογούντα και Αγία των Παΐ μας Κύριε φυλάτε Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.